Να σταθούμε, Αλεξία, σε σένα, σε επίπεδο διπλωματικό, για να δούμε όσα υπόθηκαν σήμερα στη συζήτηση των μονίμων αντιπροσώπων. Η Ελλάδα έθεσε την κόκκινη γραμμή, όπως αναμέναμε και όπως από χθες είχαμε ενημερώσει ότι θα κάνει. Και ένταση δεν υπήρξε νίκη, ωστόσο το κλίμα ήταν ψυχρό, αφού η συζήτηση αφορούσε την τεταμένη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος του ΝΑΤΟ, λοιπόν, με παρουσία και των 30 διπλωματών μόνιμων αντιπροσώπων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ζήτησε την αποχώρηση του τουρκικού Oruç Reis από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και των πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού που το συνοδεύουν. Είπε επίσης ότι οι πράξεις της Τουρκίας δεν συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας. Ο Τούρκος αντιπρόσωπος, ο διπλωμάτης, δεν απάντησε επί της ουσίας για το Oruç Reis. Είπε μόνο ότι θέλει διάλογο εφόλης της ύλης. Κατόπιν όλων αυτών, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να παραστεί, έδωσε οδηγίες δηλαδή, να παραστεί η στρατιωτική ελληνική αντιπροσωπεία αύριο στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ με την τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρουσία των εκπροσώπων του Στόλτεμπεργκ, προκειμένου η Αθήνα να θέσει τις ενστάσεις της επί της πρότασης του Στόλτεμπεργκ.